Συμφωνήθηκε λοιπόν σήμερα με μιλή αυτό το οποίο είχε προταθεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Πρώτον, υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ηλεκτρισμού κατά 5% στις ώρες αιχμής και κατά 10% γενικά. Δεύτερον, όριο στα υπερκέρδη των εταιριών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας μεθόδους και υλικά χαμηλού κόστους στα 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το πετρέλαιο μεταξύ άλλων. Και συνεισφορά αλληλεγγύης από τις εταιρείες που παράγουν ορυκτά καύσιμα, μίνιμουμ 33%. Αυτές οι συνεισφορές θα δοθούν έτσι ώστε να στηριχθούν πολίτες και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Η Κύπρος, να πούμε, μιλή έχει λάβει κάποιες εξαιρέσεις σε αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί σήμερα. Πρώτον, υπάρχει μια κρόνια όσον αφορά την αναγκαστική μείωση της ζήτησης, πως είναι εθελοντική για την Κύπρο, καθώς δεν έχει ανταγωνιστική αγορά ενέργειας και δεν έχει τους έξυπνους μετρητές που χρειάζεται για να υπολογιστεί η ώρα αιχμής στην Κύπρο, αλλά είναι και απομονωμένη, όπως και η Μάλτα. Επίσης, δεν υπάρχει υποχρέωση για την ΑΕΚ να βάλει όριο κέρδους στην παραγωγή ηλεκτρισμού από το πετρέλαιο, καθώς δεν υπάρχει η επιλογή του φυσικού αερίου. Υπάρχει όμως υποχρέωση για την ΑΕΚ να βάλει όριο στα κέρδη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το όριο αυτό κέρδος στα κέρδη θα οδηγήσει, όπως είπαμε, σε στήριξη σε καταναλωτές. Τέλος, σήμερα συζητήθηκε και έγινε μια έντονη συζήτηση σχέση με το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου, γενικότερα του φυσικού αερίου. Δεν αποφασίστηκε τελικά το γενικό πλαφόν το οποίο είχαν προτείνει 15 κράτη-μέλη με την Ελλάδα να προωθεί με περισσότερη ένταση αυτή την ιδέα. Ωστόσο, θα συνεχιστεί η συζήτηση με πιο συγκεκριμένες τοποθετήσεις από τα κράτη-μέλη που το προτείνουν, έτσι ώστε να καθοριστεί πώς μπορεί να γίνει αυτό. Από πλευράς της Κομισιόν θεωρείται πως για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει μια ολική παρέμβαση στην αγορά φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μην έχουμε αποτέλεσμα την διακοπή και προβλήματα με την ασφάλεια προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.